Έχεις δίκιο να πονάς. Έχεις δίκιο να υποφέρεις. Δεν είναι παράλογο το ότι υποφέρεις. Δεν είναι παράξενο. Δεν είναι απορριπταίο το ότι υποφέρεις. Γιατί όταν πονά ο άνθρωπος πράγματι πονεί. Και όταν υποφέρει, υποφέρει. Και ο Χριστός όταν ήταν επάνω στο Σταυρό δεν έκανε θέατρο που είπε διψώ και ίδρωσε αίμα από την αγωνία. Τι έκανε θέατρο. Είπε εντάξει να κάνω έτσι για να δουν τώρα, αλλά εγώ μια χαρά από μέσα μου. Όχι. Εβίωσε απόλυτα αυτό το γεγονός της αγωνίας, του πόνου, της δίψας. Εδίψασε όντως. Βέβαια η διαφορά μας με τον Χριστό είναι ότι εκείνος η θέλησε και δίψασε. Εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε να διψάσουμε ή να μπούμε στην αγωνία. Αλλά και οι Άγιοι όταν περνούσαν τους δικούς τους πειρασμούς και τις δικές τους δυσκολίες, πραγματικά τις περνούσαν. Και όταν επονούσαν, πραγματικά επονούσαν. Και οι μάρτυρες, όταν τους έκαβαν 1000 κομμάτια, δεν ήταν όλα, ας πούμε τους έκαβαν και εκείνοι έλεγαν ευχαριστώ και κόψετε με και παρακάτω. Επονούσαν πραγματικά. Πονούσαν, όντως πονούσαν. Και μάλιστα πονούσαν μέχρι το έσχατο σημείο της αντοχής τους. Και μετά από αυτό έμπαινα σε μια άλλη κατάσταση πνευματική, αφού έσπαζαν το φράγμα του κόπου και του πόνου τους. Πέρασαν δηλαδή σε τεράστιες δυσκολίες. Δεν ήταν καθόλου εύκολη η ζωή τους. Και όταν αυτό που λέει ο Χριστός ότι θα σας διώξουν και θα είστε μισούμενοι υπό πάντων και τον κόσμο θλίψην έξετε, ότι στον κόσμο θα περάσετε μεγάλες θλίψεις, είναι κατά κυριολεξία ο λόγος αυτός. Και σας είπα και άλλη φορά ότι αυτή η λέξη θλίψη στα ελληνικά, δεν είναι εδώ ο Γιώργος να μας την εξηγήσει, σημαίνει λιώσιμο. Θλίβω σημαίνει λιώνω. Όταν λέμε λοιπόν ότι θλίβομαι, σημαίνει έλειωσα. Μα άμα έλειωσα, έλειωσα. Εσύ που το έλειωσα και εκεί, πορτοποιήθηκα. Διαλύθηκα, έγινα 1000 κομμάτια. Όταν πατάς τον άλλο και τον λιώνεις, τον επάτησες και τον έλειωσες. Δεν μπορεί να το πεις στο άλλο, μα γιατί είπες ας πούμε πονώ. Τι έπρεπε να πω. Ότι δεν πονώ. Ο άλλος όταν πονά, πονά. Πραγματικά πονά. Και πραγματικά εκφράζεται με πόνο. Γιατί είναι πονεμένος. Και δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση και να νομίζουμε ότι οι άνθρωποι του Θεού και οι Άγιοι άνθρωποι δεν πονούσαν ή τους πειρασμούς τους και τις θλίψεις τους τις περνούσαν ας πούμε έτσι χαμογελαστοί και πάρα πολύ όμορφα και πολύ ωραία. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Κατά κυριολεξία και κατά πραγματικότητα εθλίβονταν, ήταν πάνω στα κάρβουνα, πάνω στα κάρβουνα. Ψήνονταν πάνω στα κάρβουνα. Με όλη τη σημασία της λέξεως. Και ο Θεός το επέτρεπε αυτό για να γίνουν και αυτοί καλύτεροι και ταπεινότεροι και να τα αξιοποιήσουν πνευματικά όπως όλοι οι άνθρωποι. Όπως όλοι οι άνθρωποι.